και θα πιάσουμε τον πιο απλό χορό, που είναι το μαλ απλών ή ο μαλ μονών. Ποιο είναι αυτό? Ταραμ ταμ τυραμ τυραραμ ταραμ ταμ. Απλό. Έτσι. Πάμε. Διαστείτε. Τι θέλουμε? Τι ζητάμε? Μία κίνηση που να βγαίνει με άνεση από το σώμα σας. Τίποτα προσποιητό. Ό,τι προσποιείστε και ο πιο ανίδιος από χορό το καταλαβαίνει. Έτσι το προσποιητό δεν περνάει χορευτικά. Οπότε τι θέλουμε? Μία κίνηση απλή. Έτσι, με άνεση. Ταραμ ταμ τυραμ τυραραμ ταραμ ταμ. Για να μην μακρηγορούμε, να τα πούμε όλα στην αρχή και να τελειώνουμε. Ένας καλός χορευτής είναι αυτός που ξέρει να διαβάζει τι του λέει η μουσική. Η μουσική έχει γλώσσα και πολύ ευδιάκριτη. Εάν μπορούμε να διαβάσουμε ή να καταλάβουμε τι μας λέει, θα γίνουμε καλοί χορευτές. Τι σημαίνει αυτό? Η μελωδία, η πρώτη. Ταραμ ταμ τυραμ τυραραμ ταραμ. Έτσι. Ταραμ ταμ τυραμ τυραραμ ταραμ ταμ ταραμ ταμ ταραμ ταμ τυραμ. Δεν μου λέει τίποτα. Όταν πάμε όμως τον ίδιο χορό να τον κάνουμε παϊπούρτ ή ο μαλκάρς που συνηθίζαμε να το λέμε, τι με ταμ ταραριραμ ταραραμ ταραραμ, τι βγάζει η μουσική? Ένα δυναμισμό. Δεν το βγάζει. Ταμ ταραρι, ραμ ταραραμ ταραραμ ταρα. Δεν μπορεί να πηγαίνεις έτσι όταν έχεις αυτή τη μουσική. Γιατί η μουσική λέει, σου λέει ακριβώς το αντίθετο. Το ένα σου λέει ταραμ ταμ τυραμ τυ. Το άλλο τι σου λέει? Ταμ ταραρι, ραμ ταραραμ ταραραμ ταμ ταραμ ταρα. Τώρα δεν συμβαδίζουμε τη μουσική. Αυτό δεν μου ζητάει η μουσική. Αυτό μου λέει. Αυτό πρέπει να μάθουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα έτσι. Τι μας λέει η μουσική? Πάμε να δούμε το μαλ απλών ή ο μαλ μονών. Πάμε. Ένα σημερινό. Αφήνουμε το πρώτο μουσικό μοτίβο να φύγει. Ποιο είναι το μουσικό μοτίβο? Ταραμ ταμ τυραμ τυραραμ ταραμ ταμ τυραμ ταμ. Στο δεύτερο μπαίνεις και εσύ. Ταραμ. Έτσι. Πάμε. Thank you.
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Γιατί κλείσαμε έτσι, γιατί αυτό μας λέει η μουσική, αφού η μουσική είναι κινησμένη. Γιατί, εμείς γιατί πρέπει να κλείσουμε ζωντανά, να δείξουμε ότι υπάρχουν. Έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε το Μαλκάσι Παϊπούς. Το δεύτερο, ταμταραρι, τα χέρια μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι στην ανάταση, μπορεί να είναι κάτω.
Δηλαδή μπορεί να ξεκινώ να έρθω εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εμείς θα κάνουμε το τρίτο. Είναι πιο να έχουμε και αλλαγή στη θέση των χεριών. Ό,τι και να δείτε και από τις τρεις μορφές είναι σωστό. Έτσι, πάμε. Στην Ελλάδα, έτσι. Άμα σας έχει γίνει και βίωμα και το έχετε συνηθίσει έτσι, δύσκολα αποβάλλετε. Αλλά θα το προσπαθήσουμε, βέβαια. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Πάμε από την αρχή. Ομάλ απλών, ομάλ καρς, κουνιχτών, ουτσαϊά. Thank you.
Το ΔΙΠΑΤ έχει 5 διαφορετικές μορφές. Είναι το ΟΜΑΛ ή ΟΜΑΛ Τραπεζούντας που ονομάστηκε στην Ελλάδα. Γιατί ονομάστηκε ΟΜΑΛ Τραπεζούντας? Γιατί είναι μία μορφή ΟΜΑΛ που χορευόταν στην Τραπεζούντα και γιατί επειδή όλες οι περιοχές του Κόντου είχαν ΟΜΑΛ, δηλαδή ένας, ας πούμε, από την Σαμψούντα, δεν θα λέγε παίξουμε ένα ΟΜΑΛ Σαμψούντας, αυτός αυτό το ΟΜΑΛ ήξερε, αυτό θα του πέδρα. Ή ΟΜΑΛ Κερασούντας, δεν θα λέγε ένας Κερασούντας, παίξουμε ένα ΟΜΑΛ Κερασούντας, μήπως ήξερε τι γινόταν στη Σαμψούντα. Δηλαδή τα τοπονύμια χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα, όχι στον Πόντο. Το ΟΜΑΛ Κερασούντας ή ΟΜΑΛ Σαμψούντας ή ΟΜΑΛ Νικοπόλεως και αυτά, τα τοπονύμια είναι καθαρά τοποθέτηση στον ελλαδικό χώρο. Οπότε εδώ έχουμε ΟΜΑΛ, πιο ΟΜΑΛ Τραπεζούντας. Γιατί ονομάζεται ΟΜΑΛ? Γιατί δεν έχει το στοιχείο του ΔΙΠΑΤ. Τι θέλω να πω ΟΜΑΛ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Αυτό είναι ΟΜΑΛ. ΔΙΠΑΤ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 11, 12. Τι κάνω, πατάω δύο φορές. Αυτό το 11-12 έδωσε το όνομα στο χορό. ΔΙΠΑΤ, δύο πατήματα. Καταλάβατε γιατί το πρώτο λέγεται ΟΜΑΛ και δεν λέγεται ΔΙΠΑΤ? Γιατί δεν έχει το στοιχείο των δύο πατημάτων. Δυστυχώς όμως, τα χορευτικά τι κάνουν? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Αφαιρούν το στοιχείο που δίνει ταυτότητα στο χορό, στο όνομα του χορού και τοποθετούν στοιχείο το οποίο είναι από τον τίταρα. Ποιο είναι το τίταρα? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Δηλαδή ανακατεύουμε τους χορούς χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν πάμε κοντά κοντά και πάμε να τα ξεδιαλύνουμε ένα-ένα. Ξεκινώντας από το ΟΜΑΛ. Θα το πάω με μέτρημα όλα και μετά θα τα δέσουμε όλα μαζί, έτσι. Λοιπόν, πάμε και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείνει 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείνει 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείνει 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείνει 9, 10, 11, 12. Thank you.
Ξεκινάμε με το ομάδο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείνει. 9, 10, 11, το τυπάτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έτσι, τίταρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Γιατί γερέ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4 και τα ψάρα. Προσέξτε, όχι τα ψάρα. Η τα ψάρα είναι 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Η τα ψάρα είναι 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Έτσι, τα ψάρα λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε. Θέλετε κάποιον χορό να τον κάνουμε μεμονωμένα, κάποιον που δεν τον ξέρουμε καλά? Τα ξέρουμε όλα. Όχι, όχι, δεν τα ξέρουμε. Το τρίτο και το τέταρτο να κάνουμε, δεν το ξέρουμε. Ποιο? Το ταψάρα. Ταψάρα. Ταψάρα και τίταρα. Τίταρα. Ταψάρα. Το κίταρα. Το γιατί δεν το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε με μέτρημα το τίταρα. Προσέξτε πώς τοποθετούμε τα πόδια. Το αριστερό δεν περνάει ούτε πάει δίπλα στο δεξί. 1, 2, 3, 4. Σέρνετε. 1, 2, 3, 4. Έτσι. Πάμε και. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, αυτό, κοντά-κοντά. Γεντίγερε ή Γεντίγερε, περιοχή Αργυρούπολης. Προσέξτε, χορεύεται με δύο τρόπους. Ή 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ή 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Έτσι, δηλαδή ή δύο σταματήματα ή το δεύτερο ένα τριαράκι γρήγορο. Το κάνω εγώ να με πάρει η κάμερα φλάτη. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Το καταλάβαμε? Και τα ψάρα είπαμε. Και τα ψάρα είπατε. Ναι. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. 1. Δεν είναι. Δεν παίρνω φορά. Ούτε θα πηδήξω, ούτε θα χτυπήσω κανένα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, χορευτική. Λοιπόν, τα πάμε από την αρχή.
Όλα. Thank you.
ανάλυση του χορού ομάλ με βάση, γιατί κάναμε ήδη δύο ομάλ, έτσι, όμως το τρίτο, που είναι και το τελευταίο, με βάση το ομάλ κερασούντας, όπως ονομάστηκε στον ελλαδικό χώρο. Στον Πόντο το όνομα του ήταν στην κερασούντα έμπρ οπίς, που σημαίνει κίνηση, δηλαδή τι σημαίνει, μπρος πίσω, έμπρ οπίς. Το οποίο δεν είναι ότι γυρνάω ανάποδα, είναι η κλίση που κάνει το σώμα μπροστά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Δηλαδή γυρνάμε προς το κέντρο. Αλλά τι έχει, μια επιστροφή προς τα πίσω το σώμα. Ονομάστηκε εμπροπής. Στην περιοχή την Νικόπολης λεγότανε ομάλι ή ομάλι. Με τελείως διαφορετικό ύφος. Ταραραραραμ, ταραραραμ, μπαμπουμ, μπαμπαμπαμπουμ, μπαμπουμ, μπαμπαμπαμπουμ. Πολλοί κάνουν πολλά και σε πολλά χορευτικά και στις διασκεδάσεις. Ταραραραραμ, ταραραταν, ταραταν, 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 ταραταν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι τριαράκι μπροστά, τριαράκι πίσω. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή υφολογικά. Έχει ένα δικό της χορευτικό κώδικα που δεν τον συναντάμε σε άλλες περιοχές. Για μένα η περιοχή αυτή έχει τους πιο συναισθηματικούς χορευτές. Δηλαδή μπορείς να τους δεις να χορεύουν με τις ώρες χωρίς να κινούνται ούτε εκατοστό. Να χορεύουν μόνο με το σώμα, με τα πόδια κολλημένα στο έδαφος. Ταραραραραμ, ταραραραμ, ταμτουμ, ταπατατουμ, ταμτουμ, ταπατατουμ, ταμτουμ, ταπατατουμ, ταμτουμ. Και μετά αφού έχουν πει και όλα γονατίζουν και χορεύουν και με τα γόνατα. Αυτό το συναντάς μόνον σε αυτήν την περιοχή. Δηλαδή αυτό το έσυνο, το έντονο συνέστημα, το έντονο χορευτικό συνέστημα. Εμείς τι θέλουμε τώρα από το ομάλι. Θέλουμε τριαράκι μπρος, τριαράκι πίσω, οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την χορευτική ικανότητα, ανάλογα με το ταλέντο του καθενός, θα βγει και ο χορός προς τα έξω. Δηλαδή αν μπορέσετε κάποτε να χορεύετε επί τόπου και κάνοντας τριαράκια μόνο με το σώμα, ταραραραραμ, ταραραραμ, ταμ, ταπατατουμ, ταμ, τουμ, ταπατατουμ, ταμ, τουμ, ταπατατουμ, ταμ, τουμ, ταπατατουμ, αυτό χορός είναι. Χορεύω τώρα κανονικά τη γράση, όπως το χορεύουν οι περισσότεροι. Υπάρχουν βέβαια περιοχές, αν πάτε στην περιοχή της Καβάλας, ειδικά στην περιοχή τη δική σας, χορεύουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αν πάτε πάνω στην Αλεξανδρούπολη, χορεύουν κατά αυτό. Ταραραραραμ, ταραραραμ, ταμτουμ, ταπατατουμ, ταμτουμ. Τα χέρια τους έτσι συνέχεια. Συνέχεια όμως. Ασταμάτητα. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι, μάλλον τώρα το λέω, η περιοχή της Νικόπολης είναι ιδιαίτερα υφολογικά δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Γιατί συναντάμε και το φαινόμενο στην ίδια περιοχή να έχουμε τρεις διαφορετικούς διαλέκτους. Δεν ταιριάζει η διάλεκτος της Γαράσαρης, δεν ταιριάζει με τις άλλες περιοχές του Πόντου. Δηλαδή λέμε ποντιακά «ντεφτάς», που σημαίνει «τι κάνεις», έτσι. Τι λένε οι Γαρασαρές, «ντάπεις». «Ντεφτάς», «ντάπεις». Ποιος πόντιος θα καταλάβαινε «ντάπεις» ότι σημαίνει «ντεφτάς»? Κανείς. Δεν κάνουν αναγραμματισμούς πολλούς. Δεν λένε ποδάρεα που λέει όλος ο Πόντος, λένε ποράδεα. Δεν λένε τρομάζω, λένε τορμάζω, ο αδεφλό μου. Λένε κοσάρας όλων ομών. Α, τι λένε, ορνίδι. Αρχαιοελληνική ονομασία. Δεν λένε πόρτα, λένε το θύριν. Και μέσα στην ίδια περιοχή βλέπουμε τρεις διαφορετικούς ιδιωματισμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν τη γλώσσα τη χρειάζεσαι για συναλλαγή και έχεις διαφορές, καταλαβαίνετε μέσα στην ίδια περιοχή τι διαφορές έχουμε χορευτικά. Που χορός είναι απλώς μια διασκέδαση, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, ή μάλλον κάτσε να σας τα δείξω όλες τις μορφές για να τελειώνουμε. Δείξαμε το ομάλι από την περιοχή του Άγκταγματέν, μεταλλείο άσπρο βουνό, Άγκταγ είναι άσπρο βουνό, Ματέν είναι το μεταλλείο. Έχουμε
το... Α, πώς το λένε. Γιατί μου έκανα τη Γιάννη, με έχεις φρενάσει το μυαλό μου τώρα. Θα θυμηθώ το όνομα στην διαδρομή. Τι έχουμε. Έχουμε στην περιοχή του Άγκτας Βατέρ Τσαραχώτ. Τσαραχώτ. Το Τσαραχώτ είναι χωριό της τραπεζικής Κερασούντας. Έξω από την Κερασούντα. Πολλοί από αυτήν την περιοχή κατεβήκανε στο Άγκτας Βατέρ ή μεταλλείο Ασπροβουνού. Είναι το νοτιοδυτικότερο τμήμα του πόντου. Είναι εκείνη η μύτη που είδαμε στο χάρτη, το οποίο το μισό κομμάτι είναι μέσα στην Καπαδοκία και έχει επηρεαστεί χορευτικά πάρα πολύ από την Καπαδοκία. Τι έχουμε εδώ λοιπόν. Έχουμε ένα γρήγορο τριαράκι, το οποίο προηγείται της μουσικής. Και επειδή έχουμε ξεφύγει από τη μουσική, αναγκαζόμαστε να κάνουμε ένα μικρό κράτημα, ένα μικρό σταμάτημα για να μας φτάσει η μουσική. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν. 1, 2, 3, περιμένω τη μουσική. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Το καταλάβαμε. Είναι γρήγορο το τριαράκι, φεύγει εκτός μουσικής, προηγούμαστε της μουσικής, αναγκαζόμαστε να την περιμένουμε. Το τέταρτο, η τέταρτη μορφή είναι από την περιοχή του Τσουμούσματεν. Είπαμε, αυτοί πήγαν εκεί το 1800, έτσι. Ζήσανε 122 χρόνια. Εδώ άλλαξε μορφή ο χορός. Από Κερασουντέγκον έγινε διπλό όνομά. Έχουμε μια πολύ πιο σύνθετη χορογραφία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δεν σπάει το πόδι, δεν γλωσσάει. Και το τελευταίο είναι από την Σαμσούντα, που είναι το κοτσιχτόν ομάλ. Δηλαδή ομάλ με κουτσό. Αναπήδηση τριαράκι, αναπήδηση τριαράκι, αναπήδηση τριαράκι, αναπήδηση τριαράκι. Έτσι, αυτό δεν μετριέται. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε ένα-ένα και μετά τα δένουμε όλα μαζί, έτσι. Για πάμε. Να τα κάνουμε. Κερασουνί. Μην κάνεις φιωριτούρες, μπες κατευθείαν στο μοτίβο για να παίξεις ένα. Σώμα σε κίνηση. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε αυτό. Ταμ ταραρίριο ραμ ταραραραμ ταραραμ ταμ τιμ ταμ ταραραραμ ταραραμ ταμ τιμ ταμ ταραραμ. Μικρό κράτημα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Πιάσε μας. Εντάξει, πάμε να δούμε το ομάλι. Το ομάλι από την περιοχή της Νικόπολης και οι τρεις θέσεις των χεριών είναι σωστές. Είτε μπορεί να είναι κάτω, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι στην ανάταση. Και οι τρεις είναι σωστές. Έτσι. Εσείς θα αποφασίσετε πια. Εγώ, επειδή είναι δύσκολο να το βάλεις αυτό σε ενότητα, να το βάλεις μέσα στο κέντρο, ανάμεσα σε άλλους χορούς ομάλ, το βάζω πάντα στην αρχή, για να με διευκολύνει. Γιατί έχει τελείως διαφορετικό ύφος από τους επόμενους χορούς που θα κάνουμε και αλλιώς θα μας μπερδεύει. Έτσι. Οπότε τι κάνω. Τα αφήνω κάτω τα χέρια για να έχουμε το σήκωμα μετά σαν αλλαγή. Και αφού και τα τρία είναι σωστά, εγώ επίλεξα να κάνω με το χέρι κάτω, έτσι. Τα χέρια είναι κάτω, οι ώμοι είναι ελεύθεροι για να έχουμε ένα μικρό τρέμουλο, γιατί στην περιοχή της Νικόπολης έχουμε τρέμουλα. Θυμάστε που χορεύαμε το κουνιχτό νησί Πουρτού, τι τρέμουλο έχει. Όχι το τρέμουλο το δικό σου, για το δικό μου μιλάω, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Εσείς θέλετε τη δουλειά ακόμα στο τρέμουλο. Λοιπόν, ο Μάλιν. Και ξέρετε τι, όσο περισσότερο στραβώνετε το πόδι σας το αριστερό μπροστά, τόσο πιο σωστά χορεύετε. Τόσο πιο σωστά χορεύετε. Δηλαδή, γιατί δίνεις το ύφος της περιοχής που δεν είναι με τα υπόλοιπα τρέμουλα το ίδιο. Ταραραραμ, ταραραραμ, ταμ, ταμ, ταπατατουμ, ταμ, τουμ, ταπατατουμ, ταμ, τουμ, ταπατατουμ, ταμ, τουμ, ταπατατουμ, ταμ, τουμ, ταπατατουμ. Στραβώστε το πόδι σας να δείτε τι ωραία που βγαίνει. Ταμ, ταραραμ, ταραμ, ένα, δύο, τρία, 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 ένα. Πιαστείτε, πάμε. Νομίζω θα το πάμε καλά αυτό. Πάμε κοντά κοντά. Ταραραραμ, ταραραμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Thank you.
πατέρα. Προσέξτε, το πόδι δεν σπάει, δεν κλωτσάει. Τεντωμένο σηκώνεται. Κοιτάξτε μένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα. Ένα, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, το εννέα άλλο πόδι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, το δεξί στον αέρα και μετά πάτημα. Το δεξί στον αέρα, τώρα στον αέρα και μετά πάτημα. Αυτό είναι. Πιάσιμα. Ξύλα, να τονίσω. Εδώ κρατιούνται τα χέρια έτσι και έχουμε αναπήδηση για να μπορούμε να τρέμουν και τα χέρια έτσι. Έτσι, για πάμε να το δούμε, για παίξουμε ένα. Τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, το εννέα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τεντωμένο το πόδι, δεν σπάει, δεν κλωτσάει. Εδώ, τεντωμένο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Ο Μάλιν Τσαραχώτ, διπλό νομάν, εμπροπής, δεν θα κάναμε τα άλλα γιατί είναι το εμπροπής, το ξέρετε, αυτό το 1, 2, 3, 4, 5, έτσι, ένα. Μετά το διπλό νομάν, πάμε το εμπροπής και μετά το κοτσιχτόν που σηκώνουμε τα χέρια, εντάξει, κάθε αλλαγή της μουσικής θα αλλάζουμε χώρο. Έτοιμοι, ναι. Φύγαμε, ομάλι.
Thank you.
περισσότερο για τις αλλαγές. Πάμε. Πάμε. Πήραμε από τους δυτικοπόντιους, τους τουρκόφωνους. Στον Πόντο είχε διάφορες ονομασίες. Ήτανε στο Ίσονο χωρών, τα Ποκαθεκιάν, τα Φκακιάν, τα Ποπαγκεκά. Ήταν οι ελληνικές ονομασίες. Δυστυχώς, όπως και το Διπά, τις χάσαμε όλες και μας έμεινε το τουρκικό. Είναι από το τουρκικό δίκ, που σημαίνει όρθιο κατακόρυφο. Έτσι. Το επιλέξαμε, έμεινε. Το λέμε έτσι, ας ξέρουμε όμως και τις ελληνικές του ονομασίες. Στον Πόντο, για να καλύψουμε όλο τον Πόντο, έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 16 μορφές διαφορετικά τικ. Αυτά που ονομάζουμε τικ, με βάση τον χορωτή. Έχουμε 3 διαφορετικούς ρυθμούς. Έχουμε τα 5-8, όπου έχουμε μαλακά σουσταρίσματα, δηλαδή το 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, αυτό είναι πεντάρι. Έχουμε τα 2-4, αυτό που χορεύουμε σαν μονός ή που χορεύουμε τικτόγιας, που είναι 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, κοφτά τριαράκια. Έτσι, αυτό είναι 2-4. Και έχουμε το 7, που είναι το τρομαχτό.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, αλλά και αυτό το έχουμε σε τρεις διαφορετικές μορφές. Δηλαδή έχουμε το τρομαχτόν που είναι στη σέρα, έχουμε την κούσερα που είναι τριαράκια, εφτάριμένα, αλλά ένα, δύο, τρία, πάτημα, πάτημα, πίσω, τριαράκι, μπροστά, τριαράκι, πάτημα, πάτημα. Η κούσερα είναι χωριό στον Άγιο Ιωάννη το Βαζελόνα, από τη Βατσούγα είναι δηλαδή ο χωρός αυτός. Και έχουμε και το εφτάρι, το αργό. Θυμάστε όλοι το τραγούδι του Καζατζίδη, το δικό μου παπλώμα είναι για δυο άτομα, έτσι το θυμάστε. Μπορεί να είναι νέοι, αλλά κυκλοφόρησε. Αυτό τι είναι, είναι μία μορφή τικ του δυτικού πόντου που χάθηκε. Όπως χάθηκε, τώρα βγαίνει στην επιφάνεια το τριάρ από την περιοχή της Σεβάστιας, όπως χάθηκε το λέτσι, το αυθεντικό, το χάσαμε, όπως χάθηκε το ατσαπάτ, και χορεύω με μια χορογραφία τώρα. Δηλαδή, εγώ έχω χορέψει 4 τσαπάτ και άμα μπει στο διαδίκτυο είναι 20. Και το τσαπάτ ήταν ένα χωριουδάκι. Λοιπόν, κάποια πράγματα χαθήκαν, είναι η εισήγηση του αύριο αυτή που θα τα μιλήσουμε. Και έχουμε και το τικ λοιπόν του δυτικού πόντου που είναι πάτη μάρση. Δηλαδή, ταμ ταραρίρα ραραμ ταραρίρα ραραμ ταραρίρα ραραμ ταμ 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 ταραρίρα ραραμ ταραρίρα ραραμ ταραρίρα ραραμ. Χάθηκε αυτό ο χώρο. Και οι δυτικοπόντοι, οι μόνοι που το χορεύουν ακόμα, είναι οι μεγάλες ηλικίες της Πάφρας. Τώρα όλοι το χορεύουν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι πεντάρι δηλαδή. Είναι άλλος χορός. Αν και τα πεντάρια αυτοί με τον ίδιο τρόπο τα χορεύαν, έτσι. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μία μικρή ενότητα από τέσσερα διαφορετικά τικ. Ή το μονό ή το διπλό που είναι το ίδιο. Ουσιαστικά ο Ανατολικός Πόντος χόρευε μονά. Βέβαια για αυτούς υπάρχει κανένας που ξέρει μουσική. Οπότε δεν είναι ανάγκη να το πούμε κιόλα. Έχει διαφορά στη μελωδία. Αλλά είναι πολύ εξειδικευμένο αυτό. Δηλαδή το τικ που χορεύουμε το πεντάρι είναι 3-2. Το 3 μπροστά. Η του δυτικού πόντου είναι 2-3. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, τένεν μα να πως χορεύω τα ποδάρια μαν κι πέτναν ταραρίμ 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 ταραρίμ. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, έτσι. Από το ταμ ταραμ ταραμ τυραραμ ταραμ ταμ τυραμ ταραμ ταμ ταραμ ταμ τυραμ. Το καταλάβατε ποια είναι η διαφορά το 2-3 από το 3-2. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Βέβαια αυτά είναι λίγο εξειδικευμένα, αλλά θέλω να το καταλάβετε με ποια έννοια. Ότι αυτό ήταν που σας έλεγα, ότι πρέπει να ξέρουμε τι μας λέει η μουσική η άτιμη. Μιλάει. Το θέμα είναι ποιος την καταλαβαίνει. Έτσι. Και το εγκατακλείδι εκεί που θέλω να καταλήξω είναι, μπορείτε να χορέψετε πάρα πολύ καλά εάν βάλετε στο μυαλό σας ότι ο πόντος έχει ένταση στο χορό του. Δεν είναι μαλθακός. Δεν είναι μαλθακές κινήσεις. Είναι κινήσεις με νεύρο στους περισσότερους χορούς. Δεν λέω για το διπάτ. Λέω όμως, δεν μπορεί να χορεύεις, ξέρω εγώ, ο Μαλκάρς, αυτό που λέμε Παϊπούρτ, που είναι ταμ τεραρι, και να μου πεις ταμ τεραρι, ραμ τεραραμ τεραραμ τεραραμ. Τώρα χορεύω. Αλλιώς περπατάω. Και δεν έχω καμία σύνδεση με τη μουσική. Δεν ακούω μουσική. Δεν ξέρω τι μου λέει η μουσική. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι θέλετε αυτό το πράγμα. Έτσι. Θέλει νεύρο. Χορεύεται υποτονικά. Δεν το λέω με κακία. Το λέω ότι τι πρέπει να προσέξετε από εκεί και πέρα. Εάν θέλετε να φτάσετε σε ένα επιθυμητό σημείο, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά, να πάρετε τα βίντεο και να τα μελετήσετε. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω για τον νεύρο. Σήμερα χορεύουμε όλοι πάνω κάτω, ο ένας πιο έντονα, ο άλλος λίγο πιο σεμνά. Πώς ήταν η γυναίκα στον πόντο? Λοιπόν, η γυναίκα, εάν ανατρέξουμε πραγματικά στον πόντο,
νομίζω χορεύατε πάρα πολύ σωστά. Σαν γυναίκα του Πόντου, δηλαδή σαν μια γυναίκα καταπιεσμένη, η οποία ήταν ένα σκεύος προς χρήση, όποτε τη χρειαζόμασταν, τη χρησιμοποιούσαμε και την πετούσαμε, σκέψω ότι μια γυναίκα η οποία έπρεπε να κοιμάται τελευταία, αφού έχει κάνει όλες τις δουλειές, να ξυπνάει πρώτη, η πεθερά έπρεπε να τα βρίσκει όλα έτοιμα, πέραν το μαγείρεμα και τις δουλειές και τα αυτά, έπρεπε να πλένει και τα πόδια του άντρα, τον αντράδελφο, της πεθερός, του πεθερού, να μην μιλάει μπροστά του, ούτε καν να απευθύνεται στον σύζυγο μπροστά στα πεθερικά. Βέβαια όλα αυτά τα αφήσαμε στον Πόντο, έτσι. Και αν θεωρείτε ότι ο Πόντος είναι σκληρός απέναντι στη συμπεριφορά όσον αφορά τη γυναίκα, σας πληροφορώ ότι όταν διάβασα 17 ιστορίες από την Ήπειρο και μία από την Κρήτη, είπα, άρε Πόντιες, πόσο τυχερές ήσασταν. Μιλάω για την Ήπειρο και την Κρήτη. Χορεύανε πιο σκληρά τα πράγματα. Χορεύανε γενικά ανάμεσα. Όχι, η γυναίκα σε ηλικία γάμου, φροσκοπαντρεμένη, σκέψου ότι απαγορευόταν, ήταν λόγος να πάρει τη ζωή του αλλού, αν ερχόταν και πιάνε δίπλα στην αδελφή σου ή στη γυναίκα σου. Ένας ξένος να της κρατάει το χέρι, αυτό ήταν ανεπίτρεπτο. Τι είναι, πορνίδι και ήρθες δίπλα της και της πιάσει το χέρι, εσύ μπορεί να το σβήσεις. Απαγορευόταν αυστηρός και διαρροπάλι. Και όταν σηκώνανε νέα γυναίκα να χορέψει, δεν τη σηκώνανε γιατί λέγανε τη φουκαριάρα, ας εκτονωθεί κι αυτή. Εκείνη δεν τολμούσε να ανοίξει τα πόδια, να κάνει βήματα όμως από την τροπή. Έπρεπε να είναι χαμηλοβλεπούσε και όταν τη σηκώνανε, κοιτάξτε να δείτε, καμία προσφορά ποιος θα την πάρει. Κάνα προξενιό να γλιτώσουμε. Αυτός ήταν ο λόγος που χόρευε η νέα γυναίκα. Και πάντα έπρεπε να είναι ανάμεσα στην οικογένεια ή σε πολύ συγγενικά ή πολύ φιλικά πρόσωπα. Ξένος, γιο. Ηλικία γάμου, γιο. Ακόμα και το να βλέπεις τους άντρες να χορεύουν ήταν ντροπή. Καταλάβατε τι έχετε κατακτήσει. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε κοντά τώρα. Να δούμε. Λοιπόν. Δεν είναι ανάγκη, ξέρω ότι το ξέρετε με τον τρόπο που το χορεύετε, είναι το ομάλ, το ομάλιο. Το τίκ το μονόν είναι και το τίκ το διπλόν, έτσι. Το μονό. Πάτημα, πίσω τριαράκι, μπροστά τριαράκι, πάτημα, πίσω τριαράκι, μπροστά τριαράκι. Το διπλό. Πάτημα, τέσσερα τριαράκια, δεν αλλάζει τίποτα, έτσι. Μόνο που αυτό είναι κεντρικός και δυτικός όντως. Και έχουμε, αυτό είναι το πεντάρι. Έχουμε το διάρι, το δίσημο, που στη δική μου βιβλιογραφία και στα CD γράφει τικ ημέρας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι λάθος. Είναι ένα από τα λάθη που έκανα γιατί δεν είχα τις κατάλληλες γνώσεις. Αυτό γράφτηκε, η πρώτη έρευνα έγινε και εκδόθηκε το 88. Σίγουρα οι γνώσεις μου δεν ήταν αυτές που είναι σήμερα. Η δεύτερη έκδοση έγινε το 13, όταν κατέγραψα αυτούς τους χορούς στην ημέρα, στον Σύλλογο Ημεραίων στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν σκέφτηκα ένα απλό πράγμα. Ότι αυτός ο χορός, ή δεν το ήξερα, ότι αυτός ο χορός χορεύεται από την Τραπεζούντα, από την ημέρα δηλαδή, από την Αργυρούπολη ουσιαστικά, μέχρι και τη Σαμψούντα. Αυτό που λέμε, η μελωδία ήταν από την ημέρα. Ο χορός χορευόταν και σε άλλες περιοχές. Εγώ δεν το ήξερα όμως και έγραψα τικ ημέρας. Ψάχνοντας τη βιβλιογραφία είδα ότι ο χορός αυτός λέγεται μονός. Εάν ψάξετε την βιβλιογραφία θα δείτε από πάρα πολλούς η αναφορά στο χορό αυτό. Εγώ νόμιζα ότι επειδή έγραφε μονός είναι το μονό το τικ. Δεν ήξερα ότι είναι δύο τέταρτα. Μέχρι που πήγα στο Σημεραίους και τον κατέγραψα. Οπότε αυτόν τον χώρο ή θα τον πείτε μονός ή θα τον πείτε μονός δύο τέταρτα. Ξεχνάτε το ημέρα. Απ' την ημέρα είναι μόνον η μελωδία. Έτσι. Ο χορός χορεύεται μέχρι και τη Σαμψούντα. Ποιος είναι ο χώρος αυτός?
Πάτημα, πάτημα, πίσω τριαράκι, αριστερά πίσω. Ταρατ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 α. Πώς αλλάζει ο χορός. Δεν είναι ταραμ ταραμ ταρατα το πεντάρι. Είναι ταρατατατατα. Καταλάβαμε. Τι μας λέει αυτό. Ταρατ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 α. Δεν μπορώ να το χορέψω. Ταρατατατατατατατατα. Δεν πάει. Το καταλάβαμε. Αλλάζουμε ύφος. Γιατί αλλάζουμε ύφος. Γιατί αλλάζει ο ρυθμός. Εντάξει. Λοιπόν, τα δύο τέταρτα. Τα χέρια είναι εδώ. Πάμε να δούμε τα δύο τέταρτα τώρα. Χορός. Μονός. Πάτημα, πάτημα, πίσω τριαράκι, αριστερά τριαράκι. Πάτημα, πάτημα, πίσω τριαράκι, αριστερά τριαράκι. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία. Τριαράκια. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Πίσω, αριστερά, μπροστά. Πίσω, αριστερά, μπροστά. Πίσω, αριστερά, μπροστά. Πίσω, αριστερά, να ακούω τριάκι. Αυτό, αυτό, κάντε το. Μπράβο. Αυτός είναι λοιπόν ο μονός, δύο τέταρτα, και μετά πάμε στην τόγια μετά από αυτό. Η τόγια τι είναι, το ίδιο ύφος, δύο τέταρτα, το ίδιο ύφος, μόνο που έχουμε τέσσερα τριαράκια, δηλαδή. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο. Πολλά χορευτικά κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Προσπαθούν να αντιγράψουν τον χορό όπως τον χορεύουν οι τόγιαλίδες σήμερα, αυτό το λάθος που κάνουν οι χοροδιδάσκαλοι, και διδάσκουν την μορφή που έχει στον πόντο σήμερα. Πρέπει να σκεφτείτε ένα πράγμα, ότι έχουν περάσει 100 χρόνια και εκείνες οι περιοχές που αδειάσανε γεμίσανε με κόσμο από άλλες περιοχές, ειδικά από την Ανατολία. Το μπλέξιμο αυτό άλλαξε τη μορφή και των χωρών τους. Δηλαδή χορεύει ο Τόγιαλης τώρα και δεν κάνει τα όπως χορεύουμε στον ελλαδικό χώρο οι Τόγιαλίδες που είναι ένα, δύο. Αυτό που λέγαμε Μοσκόφ, βγάλτε τις φιγούρες. Μοσκοφόπουλος ήταν και δύο χρόνια μικρότερος από ένα. Θεός χωρέσει τον. Κατόρθωσε και έδωσε το όνομά του σε έναν χορό. Γιατί έκανε, πήρε το τίκ της Τόγιας και το γέμισε φιγούρες. Ήτανε Τσαχπίνης. Πολύ, πολύ Τσαχπίνης, όχι απλώ Τσαχπίνης. Οπότε το γέμισε όλες τις φιγούρες και όλοι παίξαν του Μοσκόφ και παίξαν του Μοσκόφ και παίξαν του Μοσκόφ. Και αποκτήσαμε έναν καινούριο χορό από έναν νέο άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει, δεν υπάρχει ο χορός Μοσχόφ, είναι τίκ Τόγιας και οι Τόγιαλίδες σήμερα αντί να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς, τι κάνουν. Άμα πάτε στην Τόγια τώρα αυτό, δεν έχει καμία σχέση όμως, αν θέλετε με τη χριστιανική μορφή του χορού. Έτσι, είναι μία μορφή που έγινε εκεί. Επίσης, η Τουρκία σήμερα και τα χορευτικά, επειδή εγώ έχω κάνει τρία σεμινάρια με Τούρκους, εγώ δίδασκα πόντο Ελλάδας, αυτοί διδάσκανε πόντο Τουρκίας, το ένα μάλιστα έγινε δύο ώρες έξω από τις, ένα συνεδριακό κέντρο, δύο έξω από βόρεια πάνω, ποιο είναι το μεγάλο λιμάνι, στο Αμβούργο. Δύο ώρες έξω από το Αμβούργο, σε ένα συνεδριακό κέντρο, τον είχαν φέρει αυτό να... Από την Αμερική, ήταν Τούρκος, πολύ ωραίος χορευτής. Και εκείνος μου είχε πει, και συγγνώμη, και να είχε κάνει στο Παρίσι, και εκείνος μου είχε πει ότι εγώ δεν ξέρω τι αίμα τρέχει στις φλέβες μου, γιατί κατάγομαι από μια περιοχή η οποία ήταν ο νοτιοκεντρικός πόντος, ήταν ανάμεσα από την Νικόπολη και την Σεβάστια. Ήταν πολύ ωραίος χορευτής και χόρευε και ένα εκπληκτικό τρομαχτό, χωρίς να σηκώνει τα χέρια του, χόρευε τρομαχτό κατά αυτόν τον τρόπο. Επιτόπου, συνέχεια, όλη την ώρα. Με ένα εκπληκτικό τρέμουλο, τον έχω και στα DVD τα δικά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το τίκ της Τόγιας. Θα το χορέψουμε. Το τίκ της Τόγιας είναι εδώ, είναι εδώ, είναι απάνω. Ό,τι θέλετε κάνει. Εμείς θα το χορέψουμε κάτω τα χέρια, έτσι. Όπως είμαστε εδώ. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, ένα, δύο, τρία και θα το κατεβάσουμε, έτσι. Θα του αλλάξει η μουσική, θα κατεβάσουμε τα χέρια. Και θα καταλήξουμε στο τρομαχτό. Εντάξει.
θα κάνουμε πρώτα τα τρία με ηχογραφημένη μουσική και μετά θα τα κάνουμε όλα από την αρχή μαζί σου. Όλες τις μορφές των τριών ομάλ και τώρα μπαίνουμε στο τίκ. Στο τίκ μπορείτε να κάνετε πολλές διαφοροποιήσεις, ό,τι θέλετε. Εγώ επέλεξα να κάνουμε τίκ μόνο, τίκ τόγιας, αυτό που λέμε τόγια, μάλλον τίκ μόνο, μονός δύο τέταρτα, τίκ τόγιας και θα καταλήξουμε στο τρομαγμόν. Εδώ έχω τα τρία από τα αυτά. Τι μειονέκτημα έχει αυτό? Αν δεν μπει στην αρχή, οι αλλαγές δεν θα σου συμπέσουν. Πρέπει να μπει στο σημείο που πρέπει να μπει. Κατάλαβες? Λοιπόν. Δεν είναι ζωντανή μουσική να προσαρμοστεί απάνω. Σαν τον εμείς
Thank you.
μία ενότητα για επιδόρπιο, έτσι. La Franca Cocha di Tria di Cocha. La Franca ουσιαστικά είναι χωρί και οι τρεις αυτοί ουσιαστικά είναι αρμένικοι χωρί. Έτσι. Η Αρμενία έχει μόνο κοτσαρί, διπλό κοτσαρί, διπλό κοτσαρί. Και στα αρμενικά κοτσαρί σημαίνει νομαδικό, κάτι που δεν έχει μόνιμη μόνιμο χώρο εγκατάστασης, που μετακινείται συνεχώς, αυτό που λέμε νομαδική φυλή. Νομάδες αυτοί που μετακινούνται συνεχώς. Σε αυτούς κοτσαρί σημαίνει ακριβώς αυτό, νομάς. Δηλαδή αυτό που μετακινείται μπορεί να είναι ζώα, μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουν πάνω από 40 μορφές κοτσαρί, το λέω πολύ υπεύθυνα αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι παιδάκια. Για πάμε τα χέρια στους ώμους. Λοιπόν. La Franca. Ουσιαστικά είναι το μονό κοτσαρί. Ένα, δύο, τρία. Προσέξτε, το κοτσαρί πάει από πίσω το πόδι. Έτσι. Εδώ έχουμε το πόδι το αριστερό από μπροστά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, μπροστά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, γεννάει το σώμα. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, όχι αυτό, όχι αυτό. Γυρνάει το σώμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, κότσαρι! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 3, τι κότσαρι, και! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, bravo. Πάμε να...
θέλετε να βγάλετε και τα τρία, έχει καλώς. Το κότσαρι και το τρία, τη κότσαρι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Εγώ το χρησιμοποιώ συνήθως μετά την σέρα, όταν θέλουμε να φύγουμε από τη σκηνή. Είναι πολύ ζωντανό και παίρνει μεγάλο χειροκρότημα. Το χρησιμοποιώ με δύο τρόπους. Ή κότσαρι, τρία τη κότσαρι, ή τρία τη κότσαρι, κότσαρι. Τι διαφορά είναι. Όταν έχω είσοδο και έξοδο απέναντι, χρησιμοποιώ το τρία τη κότσαρι, κότσαρι. Όταν όμως έχω μία είσοδο έξοδο, από το σημείο που θα μπω πρέπει να βγω κιόλα, τι κάνω. Χρησιμοποιώ το κότσαρι, τρία τη κότσαρι. Γιατί χορεύω κότσαρι και όταν ο τελευταίος φτάσει στο σημείο που είναι η έξοδος, πάω τρία τη κότσαρι που πάει ανάποδα, πάει και μπροστά, αλλά πάει και ανάποδα, πάω ανάποδα και φεύγουμε χορεύοντας. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, όταν έχεις μία είσοδο-έξοδο, χορεύεις τελευταίο το τρία τη κότσαρι. Όταν έχεις είσοδο-έξοδο απέναντι, χορεύεις κότσαρι και φεύγεις με το... χορεύεις τρία τη κότσαρι και φεύγεις μόλις πάρει φωτιά το αυτό, φεύγεις με κότσαρι από απέναντι. Για να φύγετε χορευτικά. Τώρα, αν θέλετε να σταματήσετε επί σκηνής, είναι δικό σας θέμα. Εγώ δεν σταματάω, χορεύω και φεύγω. Έτσι. Το καταλάβαμε. Μπράβο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, το λαφράγκα το βλέπω, θα κάνουμε τώρα τις δύο μορφές αυτές. Κότσαρι, τρία τη κότσαρι, τρία τη κότσαρι, κότσαρι. Έτσι. Πάμε. Κότσαρι. Κότσαρι και μετά το γυρίζω τρία τη κότσαρι. Thank you.
Α, έτσι κόπτε, ναι. Ο χορός είναι από τη Σεβάστια και ονομάζεται Τριάρ. Είναι πάρα πολύ απλός. Οπότε είναι τεθωμένο και θα είναι και γύρω. Ταραμ, τυραραμ, ταρίραραμ, ταραρίραραμ, ταρίραραμ, τέσσερα τριαράκια του δίκ. Ταραμ, τυραμ, ταραμ, 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 ταραμ. Ένα, δύο, τρία, 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 τέσσερα, έξι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, τεντωμένο το πόδι, κυκλικά. Τρία ράγια. Τεντωμένο, κυκλικά, μπράβο. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έτσι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, γεια σε μας! Thank you.
ένα, δύο. Μπράβο. Αυτό είναι μια χαρά μέχρι εδώ. Τώρα να δούμε τι κάνουμε από εδώ και κάτω που αρχίζει ο χορός. Αυτό είναι η εισαγωγή του χορού. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Ένα, δύο. Και αρχίζει ο χορός. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία.